Εγώ θα καλημερίσω σήμερα συχνότητα ένα εξαιρετικό συνάδελφο, συγγραφέα και αναλυτή, το Σταύρο το Λιγερό, επικεφαλής του slpress.gr. Πριν όμως από όλα αυτά, θέλω να το πω αυτό, διότι την επόμενη Τρίτη παρουσιάζεται σε μία εκδήλωση σε βιβλιοπωλείο κεντρικό στην πλατεία Συντάγματος το νέο συγγραφικό έργο του Σταύρου, και μάλιστα το έργο αυτό συμπίπτει με τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το βιβλίο είναι η εξέγερση του Πολυτεχνείου, μια ξεχασμένη κατάθεση, γιατί ο Σταύρος Λιγερός μπορεί να είναι ένας, πώς το λένε μερικοί, μεγάλο δημοσιογράφος, ναι. Την εποχή εκείνη ήταν μέλος συντονιστικής επιτροπής. Και είναι από αυτούς που έχει καταγράψει γεγονότα, δεν πολύ μιλούσε γι' αυτά. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Για πες μας λίγο για το νέο βιβλίο. Γερνάμε, αγαπητέ Γιώργο, περνάνε τα χρόνια, πέρασαν τα 50 χρόνια, ίσως αιώνας. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει μπροστά. Θεώρησα ότι έπρεπε να καταγραφεί αυτό το οποίο είχα βιώσει, και μάλιστα αναλυτικά, θέλω να πω, δεν είναι ένα προσωπικό βίωμα, μέσα στο βιβλίο όμως, σε ένθετα, είναι περίπου 40-50 προσωπικά βιώματα, ορισμένα και κομικά θα έλεγα, τα οποία δίνουν έναν άλλο τόνο από την ψυχρή ανάλυση εκείνου του κινήματος, του φοιτητικού κινήματος στη δικτατορία, και διαρτίζουμε ένα προσωπικό στοιχείο την ψυχρή ανάλυση. Έχω την εντύπωση, πιο σωστά δεν έχω την εντύπωση, είναι το συμπέρασμα εκείνης της ανάλυσης, ότι δεν θα υπήρχε η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία έτσι όπως τη βιώσαμε μετά τη μεταπολίτευση, εάν δεν είχε συμβεί το Πολυτεχνείο. Να θυμίσω για στους ακροατές σου ότι τον Ιούλιο του 1973 ο δικτάτορος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια να πολιτικοποιήσει και άρα να μονιμοποιήσει το καθεστώς του, είχε κηρύξει αβασίλευτη δημοκρατία, ο ίδιος είχε γίνει πρόεδρος για 8 χρόνια, όχι με εξουσίες, όχι με υπερεξουσίες, με υπερεξουσίες, πράγμα που σημαίνει ότι αν είχαν γίνει οι εκλογές που είχε προαναγγείλει ο Μακεδρίνης, όλο το πολιτικό σύστημα που θα είχε διαμορφωθεί θα κινείται μέσα στο πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο που είχε οικοδομήσει ο δικτάτορος Παπαδόπουλος, άρα θα είχαμε έναν κουτσουρεμένο, ακροτηριασμένο και κυδαιμονευόμενο απόλυτα για πολλά χρόνια κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή, σε δεπίγραφη δημοκρατία. Να θυμίσω ότι αυτό δεν είναι ένας αυθαίρετος ισχυρισμός. Και το λέω αυτό γιατί στη Χιλή το είδαμε να γίνεται. Mm-hmm. Ο Πινοσέτα ανέτρεψε τον Αλιέντε το 1973. Έμεινε πρόεδρος για πολλά χρόνια και ισόβιος νομισετής. Βγήκε, έφυγε το 1998. Υπολογίστε, 73-98, 25 χρόνια. 25 χρόνια. Υπήρχαν κυβερνήσεις, αλλάζανε κλπ. Αλλά είχε υπερεξουσίες ως πρόεδρος για πολλά χρόνια και μετά ο ισόβιος διαμουσιαστής και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί έχει μια σημασία να δούμε εκείνα τα γεγονότα στο ευρύτερο πρίσμα. Και είναι ακριβώς το γεγονός ότι εκείνα τα γεγονότα είχαν το χαρακτήρα της θυσίας που μετέτρεψαν το Πολυτεχνείο σε αυτό που είναι σήμερα. Δηλαδή, σε σημείο αναφοράς όλων σχεδόν των Ελλήνων. Άρα Δεν υπήρξε σύγκρουση με τη Χούντα σε επίπεδο όπλων. Ήταν άνοπλοι και εμείς ήμασταν άοπλοι. Άρα ήταν μια σύγκρουση ηθικής τάξης. Άρα για σένα η εξέγερση του Νοέμβρη, και σε παρακαλώ λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο να ακούγεσαι πιο καθαρά, ή αν έχεις ανοιχτή η ακρόαση, κάτι κλειστή. Άρα για σένα η εξέγερση του Νοέμβρη του 1973 στην ουσία
ανοίγει το δρόμο για την πτώση της δημοκρατίας, αν και καταλήτης, σε έχω ακούσει πολλές φορές, είναι η τραγωδία στην Κύπρο, εντάξει, αλλά... Ακριβώς, ναι. ακριβέστερα. Είναι ο ιδρυτικός μύθος της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας το Πολυτεχνείο? Βεβαίως είναι ακριβώς αυτό που είπες. Είναι ο ιδρυτικός μύθος. Και να πω και κάτι. Εάν ρωτήσεις έναν απλό άνθρωπο στον δρόμο, αυτό θα σου το πει με κάποια λόγια. Μπορεί να μην σου το πει με τον όρο ιδρυτικός μύθος, αλλά θα σου το πει. Και έχει μεγάλη σημασία, γιατί εκείνο το κίνημα, το θετικό κίνημα, και ο κόσμος που το πλαισίωσε, γιατί το πλαισίωσαν, δεν είναι έργο των φοιτητών, είναι με μία έννοια έργο των φοιτητών. Στη συνέχεια η κατάληψη μετεξελίχθηκε σε παλαϊκή εξέγερση και τα περισσότερα θύματα ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι κατέβηκαν για να διαδηλώσουν και πολλές φορές καθυστερημένα, δηλαδή μετά την εκένωση του Πολυτεχνείου. Σε πολλές περιπτώσεις. Εκείνη την Παρασκευή τη νύχτα που μας έβγαλαν εμάς μέσα, και έτσι να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό, επειδή εγώ κατέβαινα από την αίθουσα της αρχιτεκτονικής που ήταν το κέντρο της Συντονιστικής Επιτροπής προς την πόρτα, γιατί είχε ειδοποιήσει ο Λαλιώτης ότι του ζητάγανε να βγει έξω για διαπραγματεύσεις, ήταν στην πύλη κάτω, δηλαδή στην πύλη εννοώ προς την Πατησία, για όσους ξέρουν το χώρο, μπήκε το τάγκ, σαν το συνέλαβαν του Λαλιώτη, και μπήκα μέσα καταδρομής. Νέα παιδιά. Πρέπει να σου πω ότι φοβόντουσαν περισσότερο από όσο εμείς. Γιατί δεν αντιμετώπισαν εμένα. Αντιμετώπισαν τον αδερφό τους, τον ξάδερφό τους, τον φίλο τους. Έβλεπαν δηλαδή ότι δεν είναι κάποιοι, ξέρω εγώ, σκληροί κομμουνιστές που θέλουν να βλάψουν την πατρίδα. Δεν ξέρω τι τους έλεγαν οι εξωματικοί τους. Και ήταν στα όρια, ορισμένοι βούρκωναν, αλλά ήταν στα όρια της κατάρρευσης. Δηλαδή φοβισμένοι. Δηλαδή σε αντίθεση με τον εαυτό τους για αυτό που έκαναν. Όχι εξωματικοί. Τουλάχιστον όχι οι περισσότεροι από όσο διαπίστωσαν. Αλλά οι κομμάτους που είχαν έρθει, γιατί είχαν έρθει κομμάτους, πεζοναύτες και άλλοι, ήταν σε αυτή την κατάσταση. Έφευγε δηλαδή. Εσύ συνελήφθησες εκείνη τη βραδιά? Όχι. Δεν συνελήφθη, γιατί βγήκα έξω μαζί με τον κόσμο. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν. Μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν 30.000 κόσμου. Και έξω, δεν ξέρω, 200, 300, γιατί τα τάγκς κατέβηκαν από το Γουδί, και για να φτάσουν από τη κορυφή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι το Πολυτεχνείο πέρασαν ώρες. Γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουν πολλά οδοφράγματα, πολλοφορία, τρόλεϊ, αυτοκίνητα και πάρα πολύ κόσμο. Έκαναν ώρες, όταν λέμε ώρες, 3 ώρες, για να καταλάβετε το κλίμα που υπήρχε. Όχι, εγώ κατέφυγα σε ένα σπίτι φίλου που ήταν πιο ψηλά, ήταν δηλαδή στην Ασκληπιού, ο οποίος ήταν μαζί μου κάτω. Και οι γονείς βεβαίως είχαν τρελαθεί. Προσπαθούσαν να ήμουν άρρηκτος στη ζωή. Έπεσα ξερός. Από ό,τι έμαθα στη συνέχεια, ήρθε ο πατέρας που αγωνίωσε για το γιο του και με σήκωσε όρθιο. Με σήκωσαν έτσι και να με ρωτήσουν. Και δεν ξυπνούσα. Η εξάντληση. Θέλω να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και καλοτάξιδο το νέο σου βιβλίο με αυτό που μου λένε αρκετοί εδώ. Το Πολυτεχνείο έχει γίνει σήμερα, με αυτό που εσύ περιέγραψες, ανώθευτη μορφή δημοκρατίας, με τη θεσμική κατάπτωση και την ποιότητα της δημοκρατίας για τους πολλούς, δακτυλοδεικτούμενο από την ανάποδη. Ναι,
Μου λένε εδώ πολλοί, έφτιαξε μεγαλοπολιτικούς, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλογενικά, μεγαλοδημοσιογράφους, έφτιαξε μεταπολίτευση και αυτό που είναι η χώρα σήμερα. Τα ονόματα που ακούγονται συνήθως είναι 50-60 ανθρώπων το πολύ, ενώ τους χιλιάδες ανώνυμους τους θάβει σκόνη της ιστορίας και εν πάση περιπτώσει τι δημοκρατία λέει φτιάξαμε. Εγώ θα απαντήσω ευθέως σε αυτό το ερώτημα και έχει σημασία πια να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Είναι αλήθεια ότι το έκανε μια γενιά. Όταν λέμε μια γενιά, μην φανταστείτε ότι όλοι όσοι ανήκαν σε εκείνη τη γενιά συμμετείχαν, μια μειονότητα συμμετείχε, η οποία ρισκάρισε κιόλας. Και ρισκάρισε πολλά. Όσο ήμασταν μέσα, μπορώ να σου πω το προσωπικό μου αίσθημα, ήταν ότι δεν θα βγούμε ζωντανοί, γιατί πυροβολούσαν ελεύθεροι σκοπευτές από το Ακροπόλ, του ξενοδοχείου και από άλλα σημεία, κτίρια ψηλά. Όχι εγώ, το συζήτησα και με άλλους αργότερα, αλλά εγώ σίγουρα και όπως μου είπαν και άλλοι, θεωρούσαμε ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας εκεί. Και αυτό είχε γίνει με μια πραγματικά πρωτοφανή ηρεμία. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχε γίνει μια εσωτερική ψυχολογική διεργασία αποδοχής του γεγονότος. Τώρα, ποιος κυβέρνησε τη χώρα μετά την πτώση της δικτατορίας του? Το φοιτητικό τμήμα, τα στελέχη αυτά. Κάποιοι κάνανε μια πολιτική καριέρα. Λίγοι. Λίγοι σχετικά. Και να πω και κάτι. Μπορεί να μου πεις, να μου ονομάσεις έναν πρωθυπουργό της μεταπολιτευτικής περίοδου που να προήλθε από αυτό το κίνημα? Έναν. Επειδή λέμε, να τους θυμίσω, Κωνσταντίνος Καραμαλής, Γιώργης Δάλης, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πες ότι δεν είχε έρθει ακόμα χρονικά η σειρά τους, να πάμε στη συνέχεια. Τι είναι, πάλι Ανδρέας Παπανδρέου, Κώστας Σιμίτης, Γιώργος Παπανδρέου, Σαμαράς, Αντώνη Σαμαράς, Κώστας Καραμαλής, Κώστας Καραμαλής, συγγνώμη, και Αλέξη Τσίπρας. Αυτή η γενιά σε επίπεδο πρωθυπουργού που πραγματικά είναι αυτός που καθορίζει την πορεία μιας χώρας, δεν υπάρχει. Ναι, κάτι κάνουν πολιτικές καριέρες. Δεν θα μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Κάποιοι γίνανε και επιχειρηματίες, ναι. Αν πρέπει να πούμε κάτι για αυτή τη γενιά, ναι, είναι ότι δεν κυβέρνησε. Δεν κυβέρνησε. Ως γενιά, δηλαδή, ως πνεύμα εκείνης της γενιάς. Δεν υπήρξε στην εξουσία αυτή η γενιά, το πνεύμα της. Έτσι, καταλαβαίνει κανείς τι λέει και κάποιοι εκπρόσωποι της υψηλά. Ναι, γίνανε κάποιοι υπουργοί. Αλήθεια είναι αυτό. Μέσα σε ένα πλαίσιο υιοθετημένο όμως από άλλους. Αυτή είναι η απάντηση. Ναι, κάποιοι γίνανε επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς, έγινε δημοσιογράφος. Τώρα το μεγάλο δημοσιογράφος, μικρό δημοσιογράφος. Εντάξει. Καθένας κρίνεται ή άλλωστε με τη διαδρομή του. Σωστό. Έτσι. Γιατί πάντα υπάρχουν και περιπτώσεις που ισχύει ότι μεγαλώνοντας χάνεται ας το πούμε, η αγνότητα σε εισαγωγικά βάλτε των προθέσεων εκείνης της νιώτης. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους όμως. Μην ζητάμε αυτοί οι νέοι να είναι ένα είδος υπερανθρώπων, οι οποίοι δεν θα υποκύψουν στις ανάγκες της ζωής, έτσι όπως ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή για τον καθένα, την οικογένεια, την αυτοδότητα, την αγωνιστούν για την επιβίωση κλπ. Ούτε ήταν παιδιά πλούσια. Ήταν και τέτοιοι, λίγοι. Περισσότεροι ήταν απλά παιδιά, φοιτητές, που έρχονταν από λαϊκές τάξεις. Συντηρητική πλειονότητα. Θέλω να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό για να πάμε στα άλλα δύο ζητήματα που ζήτησα σήμερα να συνομιλήσουμε. Όμως θέλω να σε ρωτήσω, δεν μπορώ να τα αποφύγω, προσωπικά, εντελώς προσωπικά. Είσαι ικανοποιημένος
από αυτή την ποιότητα δημοκρατίας όπως εξελίχθηκε στην πατρίδα μας προς όφελος των πολλών. Προφανώς όχι. Προφανέστατα. Όταν λέω, ας πούμε, προφανώς και το υπογραμμίζω, καταλαβαίνεις ότι θέλω να δώσω έμφαση. Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Αλλά αυτή η εξέλιξη δεν μπορεί να αποδοθεί σε εκείνο το κίνημα. Να είμαστε εξηγημένοι. Δηλαδή, είναι άδικο, πώς θα το πω. Είναι πολύ άδικο. Λοιπόν, είναι... Εγώ θα σου πω κάτι έτσι για να το κλείσουμε. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου απέραντα τυχερό. Το κύμα της ιστορίας, γιατί το κύμα της ιστορίας ήταν αυτό που μου προσέφερε το μοναδικό δώρο να βρεθώ στον πυρήνα, ως μέλος συντονιστικής επιτροπής, μια αυθόρμητης και αδέσποτης εξέγησης. Αδέσποτης δηλαδή χωρίς δεσπότη. Οι περισσότεροι νέοι, ακόμα και όσοι ανήκαν τότε σε οργανώσεις του ΚΚΕ ή του ΚΚΕΣΤΕΡΚΟΥ, που πρέπει να πω ότι ήταν ενάντια στην εξέλιξη και στην κατάληψη και στην εξέλιξη, για τους δικούς τους λόγους, όχι για τα προδότες, αλλά έκαναν τις δικές τους προτεραιότητες. Ακόμα και αυτοί όμως, η ψυχή τους ήταν εκεί, με την εξέλιξη. Και το λέω αυτό. Έτσι το λέω και έχω στο μυαλό μου, βλέπω πρόσωπα εκείνης εποχής. Είναι άλλο οι συμμετέχοντες και άλλο οι καθελογείς αντιπολιτευόμενοι ταγκοί. Εκείνη την εποχή έπαιζαν τα δεκά τους παιχνίδια. Αλλά ήταν η νεανική πλημμυρίδα που κυριάρχησε, που έδωσε τον τόνο και καθόρισε την εξέλιξη των γεγονότων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η εξέγερση ήταν μια συλλογική εκτόξευση στον ουρανό της ανιδιοτέλειας. Ήταν, πώς να το πω, ένας οργανισμός ιστορικής δημιουργίας. Αυτό δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς από όσους το έζησαν. Ακόμα και αν ο μετέπειτα βίος του είχε πολλές αμαρτίες. Είναι ένα είδος κολυμβήθρα στο σύνολο μου. Πολλές φορές συζητώντας με συναγωνιστές εκείνης εποχής, το ανταλλάσσουν. Είναι ένα κοινό αίσθημα και τώρα αυτές τις μέρες γίνεται μια πρωτοβουλία και συλλογή υπογραφών και κάποιες εκδηλώσεις. Ήταν να γίνει και μια συναυλία στο Πολυτεχνείο. Δεν το επέτρεψε η Πρετανία να γίνει. Αλλά τέλος πάντων, είναι αυτή η λυτρωτική σφραγίδα της συμμετοχής σε εκείνα τα γεγονότα που, παρότι συχνά, λέω αυτό, επικαλύπτεται από αμαρτίες που συσσόρευσαν οι δεκαετίες που πέρασαν, παραμένει αυτή η σφραγίδα ανεξίτηλη. Σταύρο, σε ευχαριστούμε που μοιράστηκες μερικές σκέψεις με αφορμή το νέο σου βιβλίο που, επαναλαμβάνω, παρουσιάζεται την ερχόμενη Τρίτη, την επόμενη Τρίτη. Θέλω να πάμε από τα μέσα στα έξω και μιας και το θίξαμε για την μεταπολιτευτική Ελλάδα, εχθές υπήρξε μία μεταπολιτευτική σύμπνοια πάλε ποτέ χώρων που ιδεολογικά, αν σκεφτώ τον πατέρα Μητσοτάκη και τον πατέρα Παπανδρέου, δεν θα έλεγε κανείς ότι θα προσεγγιζόντουσαν ποτέ. Το να πάει όμως ένας νυν πρωθυπουργός στην εκδήλωση προς τιμήν ενός πρώην πρωθυπουργού ιδεολογικά να τους χωρίζει άβυσος τα προηγούμενα χρόνια, και σήμερα έχεις και ένα άρθρο τελικά για το ποιος είναι ο γνήσιος διάδοχος της ιδεολογικοπολιτικής και πρακτικής των κυβερνήσεων Σιμίτη. Ναι, στη ζωή αλλάζουν τα στερεότυπα. Αυτό το οποίο λέω και στο σημερινό μου άρθρο είναι ότι τελικά, και όχι επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε πολλούς σημειτικούς που έβαλε στην κυβέρνηση στους υπουργούς, αλλά ιδεολογικά ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος διαδόχου του Σιμίτη. Είναι δηλαδή παιδί του σημειτισμού. Ο Κυριάκος, παρά τις
δεξιάς, έτσι όπως τη γνωρίσαμε, τη λαϊκή δεξιάς ή της καλαμαρικής δεξιάς, αν θέλουμε να μιλήσουμε. Και αυτό που τους ενώνει δεν είναι κάτι που μπορεί να εντοπιστεί με όρους αριστερά, κέντρο, δεξιά. Δεν είναι αυτή η γραμμική προσέγγιση. Είναι αυτό το αστικοφιλελέ, το ονομάζω ρεύμα, στο οποίο με κάποιες διαφορές, γιατί υπάρχουν και κάποιες διαφορές, ανήκαν και οι δύο. Ο Σιμίτης είναι αυτός που στην πραγματικότητα το επέβαλε στην ελληνική κοινωνία και ο Κυριάκος είναι αυτός το οποίο το επέβαλε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Για να γίνω λίγο κατανοητός. Συζήτηση μεγάλη έγινε πως ο Κυριάκος κέρδισε δύο νίκες το 19 και το 23. Μεγάλες νίκες εκλογικές. Και βέβαια γινόταν μια εκλογική αριθμητική. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος προσέθεσε στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας κυρίως ανθρώπους που ανήκαν στη λαϊκή δεξιά ένα κομμάτι από τους ψηφοφόρους, για να μην πω σχεδόν το σύνολο των ψηφοφόρων που ανήκανε σε αυτό το αστικοφιλελέ ρεύμα που ήταν παλιά Πασόκο. Δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι είχαν υιοθετήσει το ιδεολόγημα περί εξυγχρονισμού του Σιμίτη, γιατί το ιδεολόγημα ήταν στην πράξη, δεν είχαμε αποτελέσματα, μακάρι να είχαμε. Λοιπόν, ο Σιμίτης κέρδισε τη μάχη, κέρδισε εκλογές πώς, υιοθετώντας, κληρονομώντας τη λαϊκή βάση του Ανδρέου Παπανδρεϊσμού, γιατί παρέμεινε στο ίδιο κόμμα. Ο Κυριάκος κληρονόμησε τη λαϊκή βάση του καραμαλισμού και προσέθεσε τους άλλους, όπως ο Σιμίτης είχε προσθέσει ανθρώπους που ερχόντουσαν από τη δεξιά, από την κεντροδεξιά τη λεγόμενη σήμερα και τον είχαν ψηφίσει σε εκλογές για να βγει αρχηγός του Πασόκ και στη συνέχεια για να βγει πρωθυπουργός. Γιατί είχαν ανοιχνεύσει μια ιδεολογική συγγένεια, μια εκλεκτική ιδεολογική συγγένεια. Αυτό το αναλύω στο άκρο μου, τώρα τα λέω λίγο σχηματικά γιατί είναι ο χρόνος περιορισμένος και δεν μπορούμε να μπούμε σε βαθύτερη ανάλυση, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Έχουμε ένα είδος αεροπειρατεία, θα έλεγα, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα, τα παλαιότερα μεγάλα κόμματα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, είναι κατά βάση λαϊκά κόμματα. Όπου το αστικοφιλελέ ρεύμα προσπάθησε μόνο του να διεκδικήσει ψήφο, όπως συνέβη με το ποτάμι, γιατί εκεί βρισκόταν, τι είδαμε, ότι καταποντίστηκε. Άρα πρέπει να πηγαίνει να κάνει αεροπειρατεία, βάζετε το συσταγωγικά αυτό, σε ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, για να μπορεί να ηγεμονεύσει και να κυριαρχήσει. Αυτό έχει συμβεί με το Σιμίτη, αυτό έχει συμβεί και με τον Κυριάκο. Ο ένας με το Άνδρο Παπανδρεϊκό Πασόκ και ο άλλος με την Καραμαλική Νέα Δημοκρατία. Να λοιπόν, η εξήγηση που δίνει ο Σταύρος, πρέπει να σου πω, Σταύρο Λιγερέ, ότι έχω πάρα πολλά μηνύματα που δεν θα έφτανε η εκπομπή. Λέει κάποιος, κάποιοι λένε ότι ο Σιμίτης ήταν ο μόνος που ανέβασε το ΑΕΠ. Είναι αλήθεια και πώς αυτό μεταφράστηκε, λέει, στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Το ΑΕΠ, Γιώργα, γιατί πρέπει να είμαστε δίκοι, το ΑΕΠ ανέβαινε και μάλιστα ανέβηκε και εντυπωσιακά την περίοδο του Κώστα Καραμαλή, πριν σκάσει η φούσκα και βρεθούμε σαν μνημόνια. Η τάση ήταν. Οι μεγάλες σκαμπές για την ελληνική οικονομία, αν θέλουμε να μιλήσουμε γι' αυτό, ήταν δύο. Η μία ήταν αμέσως μετά, δηλαδή από το 92 μέχρι το 95, η χώρα κινδύνευσε τότε. Και θα έλεγα ότι ο άνθρωπος που την είχε σώσει
ήταν τη δεύτερη κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν δηλαδή από 1993 μέχρι 1996, ήταν ο Αλέκος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν ένας νοικοκύρης που έσφιξε τις τελειώρες τις δαπάνες και για να έρθουμε επέβαλε αντικειμενικά κριτήρια στη φορολόγηση, με αποτέλεσμα όλη αυτή η φοροδιαφυγή που υπάρχει σε ορισμένες κατηγορίες, που ξέρουμε αυτό όλοι μας από την εμπειρία, όποιος έχει πάρει απόδειξη από υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συχνά και δικηγόρο και γιατρό, ας πούμε, πρέπει να θεωρείται αυτό το αστούμε τυχερό. Ωραία. Αν και εγώ υποστηρίζω ότι δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, η φοροδιαφυγή αυτών των κατηγοριών. Άλλοι τα κάνουν με νόμιμο τρόπο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, αλλά αν δούμε, Γιώργο, τα νούμερα, θα δούμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, το οποίο εάν το παρακολουθήσεις στην καθημερινότητά του, ζει με όρους μεσαίων εισοδημάτων, δηλώνει λιγότερο από 10.000 ευρώ το χρόνο. Δεν λέω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Λέω ότι αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Δώσε μου την απάντηση γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου για το ΑΕΠ. Λες λοιπόν ότι... Λέω ότι υπήρξε άνθρωπος στο ΑΕΠ που είχε επισυνήθει και είπε η Ανδρέα Παπανδρέου παλιότερα και είπε η Καρμαλή, υπήρχε μια, ας πούμε, άλλες φορές με μεγαλύτερο αυξανόμενο ρυθμό, άλλες φορές όχι, αύξηση τώρα, δεν είναι καινούριο. Η κατάρρευση προήλθε με την πτώση, με την κρίση η οποία μας οδήγησε τα μνημόνια. Κατά τα άλλα είχαμε εναλλαγές, αλλά με ανωδική τάση. Σωστό, αλλά δεν είναι το κλειδί το ΑΕΠ κατά... 240, βεβαίως, γιατί το ΑΕΠ στηρίζεται και στην κατανάλωση και είπα, είναι ψευδές το κριτήριο του ΑΕΠ μόνο του. Έτσι. Παίζει ρόλο, αλλά είναι μόνο να κοιτάξει κανείς δύο στοιχεία. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή που έχει μέσα τις εξαγωγές, τις υπηρεσίες κλπ. Εκεί θα δει την υγιεινή της οικονομίας. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο τι γίνεται στη γειτονιά μας ως εξής, με ένα ερώτημα του Γιάννη από την Αθήνα, που λέει, κύριε Λιγέρε, υπάρχει μια ομιλία του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου το 88 στη Βουλή, κατά την οποία ο Ανδρέας κατηγορεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ότι υπέγραψε το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο σύνδεσης Τουρκίας με την τότε ΕΟΚ χωρίς κανένα αντάλλαγμα σε σχέση με την Κύπρο. Η ερώτησή μου στον κύριο Λιγερό είναι εξής. Υπάρχει ευθεία σύνδεση της πολιτικής Μητσοτάκη και Σιμίτη σε σχέση με την Τουρκία? Να θυμίσω τη Μαδρίτη και τα Ήμια. Θα έλεγα πως ναι. Υπάρχει μια σχολή και στο πολιτικό σύστημα αλλά και στους δημοσιογράφους ή στους ακαδημαϊκούς, η οποία αντιλαμβάνεται τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με μια λογική να κάνουμε μικρές φαινομενικά, ανώδυνες φαινομενικά υποχωρήσεις για να εξασφαλίσουμε χαμηλή θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό μέτωπο. Αυτή η πολιτική μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει. Δεν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να συγκρουστούμε με την Τουρκία, αν και πρέπει να πω ότι γεμίζοντας το καλάθι των μονομερών τουρκικών διεκδικήσεων, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή στην πραγματικότητα οικοδομούμε τις προϋποθέσεις για έναν επερχόμενο ελληνοτουρκικό πόλεμο. Αυτό κάνουμε. Γιατί δεν είναι μόνο οι ηγεσίες που παίζουν ρόλο. Αν δει κανείς τι επικρατεί στην Τουρκία μετά από τόσα χρόνια να επαναλαμβάνουν, δεκαετίες που επαναλαμβάνουν ότι 156 νησιά είναι τουρκικά και τα κατέχει η Ελλάδα, ότι η Ελλάδα εκείνο, δηλαδή το άλλο. Ακόμα και αν βρισκόταν ένας Τούρκος ηγέτης που ήθελε να υπερβεί αυτά τα στερεότυπα, δεν θα μπορούσε. Η πολιτική που έχουμε ακολουθήσει λοιπόν και που βασικοί εκπρόσωποι ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ήμουνα στο Παρίσι όταν είχε πάει να συναντήσει τον ομολογό του Γιλμάζ. Μας έλεγε το αεροπλάνο πηγαίνοντας πόσο ήλπιζε
ότι εκείνη η συνάντηση θα άλλαζε τα πράγματα. Και όταν βγήκε από τη συνάντηση, το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι ο Μητσοτάκης χαρακτηριζόταν για την ψυχραιμία του, ας πούμε. Νόμιζες ότι θα πάθει έμφραγμα ή θα πάθει κεφαλικό. Ήταν πραγματικά. Από αυτά που ζητούσε ο Γιλμάς, ναι. Του έβγαλε χάρτες κάτω ο Γιλμάς και δεν χρυπούσε. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι όλες αυτά τα 50 χρόνια, τα 49 χρόνια της μεταπολίτευσης, όλοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο, και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου το άλλαξε το χαρτί και ήταν πολύ πιο διεκδικητικός και πολύ πιο, αν θέλετε, αρνητικός απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις. Αλλά και αυτός μετά την κρίση του 1987 με τον Ταβός προσπάθησε μήπως βρει κάποιο δρόμο για, ας το πούμε, για εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Απέτυχε και είπε το μία κούλπα. Και στη συνέχεια πάλι ο Κώστας Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Κώστας Καραμαλής, Κουμπαγιές, θα θυμάστε, όλοι αυτοί, ίσως με εξαίρεση λίγο του Σαμαρά, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, όλοι προσπάθησαν ο καθένας με τον τρόπο του να βρει ένα δρόμο για τις ομάδες των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Γιατί απέτυχαν όλοι? Γιατί? Η απάντηση είναι αυτή. Δεν ήταν κάποιοι στην εξουσία που ήταν εθνικιστές και αντιτούρκοι. Απέτυχαν όλοι αυτοί που προσπάθησαν, γιατί αυτά που ζητούσε η Άγγελ ήταν τόσα πολλά που κανείς αιρετός, εκλεγμένος πρωθυπουργός, κανείς πολιτικός ηγέτης δεν μπορούσε να διαπογράψει. Είναι τόσο απλή η απάντηση. Και αυτό λέει πολλά και για το αύριο. Αυτό λέει πολλά και για το Δεκέμβριο? Ίσως όχι στενά για το Δεκέμβριο, επειδή αυτή τη στιγμή είναι άλλες οι προτεραιότητες και της Τουρκίας. Η Ουκρανία και καλά κυρίως η Γάζα έχει στρέψει εκεί την προσοχή της, άρα δεν θα ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο. Όπως ξέρετε, ο Ερντογάν είχε το τελευταίο διάστημα προσπαθήσει και λόγω των οικονομικών δυσκολιών να κάνει ανοίγματα σε χώρες με τις οποίες ο ίδιος είχε προκαλέσει διαμάχη. Δηλαδή τις μοναρχίες του κόλπου, αναφέρουν σε Οδική Αραβία και στα Εμμυράτα, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, βεβαίως σταθερά και με την Ελλάδα και την Κύπρο. Προσπάθησε να κλείσει μέτωπα και να βρει και ένα μόντι βιβέντι με τη Δύση, ελπίζοντας σε οικονομικές, σε οικονομική ενίσχυση και σε επενδύσεις. Ήρθε η κρίση στη Γάζα και εκεί βρέθηκε σε δίλημα. Ή θα έπρεπε να συνεχίσει το άνοιγμά του και ουσιαστικά να εγκαταλείψει τη φιλοδοξία του να γίνει ηγέτης του Σουνιτικού Ισλάμ, ή να εγκαταλείψει τα ανοίγματα και να επανέλθει στη ρητορική την οποία είχαμε ζήσει παλαιότερα. Και επέλεξε το δεύτερο, γιατί αυτός είναι. Αυτός είναι ο εαυτός του. Έτσι έχουμε αυτή τη ρητορική εναντίον του Ισραήλ, υπέρ της Χαμάς. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν είναι κατά μία έννοια αδελφός μουσουλμάνος. Δεν είναι τυπικά αδελφός μουσουλμάνος, αλλά είναι ιδεολογικά κοντά σε αυτό. Και η Χαμάς δεν είναι τίποτα άλλο παρά η παλαιστινιακή εκδοχή της μουσουλμανικής αδελφότητας. Έτσι. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο αυτή τη στιγμή. Πολλά από αυτά που λέει ο Ερντογάν για αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα είναι σωστά. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει με τι τα λέει ο Ερντογάν ή άλλος, αλλά μιλάω σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στις σχέσεις Τουρκία-Δύση και Τουρκία-Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν μπορεί να ξεχάσει βεβαίως αυτά που γίνονται τώρα. Δεν μπορεί να ξεχάσει δηλαδή τη στάση της Τουρκίας. Αλλά βλέπουμε ακόμα ότι και παρά την ακραία ρητορική του Ερντογάν αντίον της Δύσης, τρέχει ο Μπλίνκεν στην Άγκυρα και πάει να αγκαλιάσει τον Φιντάν, τον οικομολογό του, και αυτός ουσιαστικά τον αποφεύγει.
τον αποφύγει. Ναι. Σωστά. Σωστά. Συγκράτη. Δηλαδή, έχει κανείς αμφιβολία όταν είχε έρθει εδώ ο Μπλίνκεν, θα τον είχε δει ο πρωθυπουργός και μάλιστα με τιμές και τιμές και χαμόγελα κλπ. Εκεί δεν τον είδε τον άλλο. Προσπαθώ να πω κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Οι Αμερικανοί δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Η Τουρκία έχει αποκλέψει αυτή τη λύση στην πραγματικότητα. Αλλά δεν θέλουν να το αποδεχτούν οι Αμερικανοί. Γι' αυτό και τις κάνουν ακόμα αγκαλιές, προσπαθούν δηλαδή να τις συγκρατήσουν, μιλάνε θετικά κλπ. 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 Αυτό δεν θα μπορέσει να κρατήσει για πολύ όμως. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω να σε ρωτήσω, σήμερα κλείνουμε ένα μήνα σκότους. Διότι οι νεκροί άμαχοι είναι πάρα πολλοί, χιλιάδες, τα παιδιά είναι χιλιάδες, οι καταστροφές είναι άπειρες και φαίνεται να έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο που όσοι έλεγαν ότι στο τέλος αυτού του φαύλου κύκλου θα υπάρξει μια πολιτική λύση, με συγχωρείς Σταύρο Λιγερέ, μετά τη δήλωση χθες και του Νετανιάχου, απαντώντας έτσι σε όσους του έθεταν το ερώτημα ότι θα έχουμε τον έλεγχο της Γάζας, και την ανταπάντηση της Χαμάς, αυτό να το ξεχάσετε, κυβέρνηση Δωτή Κουίσιγκλ στη Γάζα δεν θα έχετε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το αδιέξοδο καλά κρατεί. Ποια είναι λοιπόν η δική σου ανάλυση, προσέγγιση ένα μήνα μετά? Σε σχέση με τους νεκρούς, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι δεν έτσι. Θέλω να πω κάτι. Αυτό που έκανε η Χαμάς χαρακτηρίστηκε τρομοκρατία κλπ. Κλπ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, η Χαμάς με το Ισραήλ είναι σε πόλεμο ή δεν είναι? Γιατί πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους όρους, αν δεν θέλουμε να κάνουμε προπαγάνδα. Είναι σε πόλεμο εξού και εκτοξεύει πυράβλους και βομβαρδίζουν. Είναι σχεδόν καθημερινό χρόνο και πριν από την κρίση οι Ισραηλοί. Αυτό λοιπόν η εισβολή της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ ήταν μια επιχείρηση στρατιωτική η οποία είχε το χαρακτήρα εγκλήματος πολέμου. Γιατί? Επειδή σκότωσε αμάχους και με τον τρόπο που όλοι είδαμε, τον αποτρόπαιο τρόπο που είδαμε. Ήταν λοιπόν ένα έγκλημα πολέμου. Πάμε τώρα. Το γεγονός το Ισραήλ βομβαρδίζει και βομβαρδίζει μαζικά και φωνικά. Με αποτέλεσμα τον αριθμό που αναφέρει. Από αυτούς τους 10.000 η συντριπτική πλειονότητα είναι άμεση. Και τι λέει, βομβαρδίζω εκεί διότι εκεί υπήρχαν μαχητές της Χαμάς. Αυτό είναι ένας ισχυρισμός. Μπορεί να υπήρχαν. Μπορεί και να μην υπήρχαν. Και αν θέλουμε να ψάξουμε το σκοπό του Ισραήλ, γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο για λόγους εκδίκησης, γίνεται και για λόγους εκδίκησης, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός σκοπός. Αρχίζει μια στρατηγική επικίνδυση, πρέπει να ξέρεις πώς θα την τελειώσεις. Εδώ τολμώ να εκφράσω μια εκτίμηση, δεν μπορώ να την αποδείξω. Το δηλώνω από την αρχή, άρα οι ακροατές μας αυτοί να ακούσουν με τη φύλαξη. Στόχος τους, των Ισραηλινών, είναι να αδειάσουν τη Βόρεια Γάζα από όλους τους Παλαιστίνιους. Αυτό το νόημα είχε και όλες οι παροτρύνες, φύγετε, φύγετε προς τον Νότο, που να πάνε εκεί 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, έτσι. Γιατί θέλουν να την αδειάσουν, να την κάνουν στρατιωτική ζώνη και μετά από ένα δύο χρόνια να αρχίσουν να την επικύσουν. Περί αυτού πρόκειται. Σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση. Άρα η δική σου εκτίμηση είναι στρατιωτικά ελεγχόμενη απολύτως το βόρειο, τουλάχιστον τμήμα βόρειο κεντρικό, με άδειλο αλλά στο βάθος κήπος στόχο τον επικισμό. Ναι, δηλαδή όχι προσάρτηση, κάτι περισσότερο από προσάρτηση, επικισμός. Ό,τι κάνουμε στη Δυτική Όχθη, γιατί κανείς δεν θυμάται ότι από τις αρχές του 23 μέχρι πριν την εισβολή της Χαμάς στο Νότιο Ισραήλ με τα γνωστά αποτελέσματα, είχαν σκοτωθεί περίπου 700.000 Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη.
όπου εκεί δεν υπάρχει Χαμάς με την έννοια ότι κυβερνάει και δημιουργεί προβλήματα. Όσοι είχαν σκοτωθεί 700 Φιλιστίνοι, κυρίως από επίκους, ο τελευταίος ήταν ένας 40χρονος που μάζευε τις ελιές του. Πυροβολήθηκε από έπικους και σκοτώθηκε. Ήταν μια ήσυχη, ας πούμε έτσι, εκαθαριστική επιχείρηση, δηλαδή δεν ακούγονταν τίποτα. Κι αν δημοσιευόταν, στα ψηλά, η είδηση ότι σκοτώθηκαν 2-3. Καθημερινό το φαινόμενο. Γιατί το αποτρόπαιο της επιχείρησης Χαμάς δεν πρέπει να μας κρύψει και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Ότι δηλαδή η Παλαιστίνη γίνεται ένα έγκλημα, δηλαδή, το οποίο είναι χρόνιο, δεν είναι στιγμιαίο. Τι είναι αυτό, Σταύρο, που σε φοβίζει περισσότερο? Γιατί όλοι λένε ότι είναι μια κατάσταση φρίκης υπό έλεγχο, τρομάρα μου στη φρίκη, αλλά μπορεί να διαχυθεί παρά τα όσα λέγονται? Πιστεύω πως όχι. Όλα αυτά που λένε για το Ιράν είναι ασύστολα. Το Ιράν έχει προτεραιότητα να ενταχθεί στους θεσμούς, στους αναδυόμενους θεσμούς του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου, δηλαδή BRICS και Οργανισμό της Αγκάης. Δεν θέλει να αντιμετωπίσει μόνο του το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα δεν πρόκειται να κάνει, να αναλάβει την πρωτοβουλία, να κάνει μια επίθεση ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα, μπορεί να γίνει επίθεση εναντίον του Ιράν. Αυτό αλλάζει τα πράγματα. Δεν πιστεύω θα το κάνει αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ, αν και υπάρχουν θερμοκέφαλοι οι οποίοι το λένε. Θα έχουμε επιθέσεις από τη Χεσμολά. Ναι, και εδώ βλέπεις ότι μετρημένα είναι, μετρημένες είναι οι κινήσεις και τη Χεσμολά. Δεν έχουμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Άρα δεν βλέπω διάχυση. Η διάχυση μπορεί να προέλθει μόνο εάν υπάρξει κίνηση από την πλευρά του Ισραήλ. Αυτό δεν μικραίνει τη σημασία αυτού που συμβαίνει και στο ανθρωπιστικό επίπεδο και στο πολιτικό επίπεδο. Σωστά. Διότι οι εξελίξεις έχουν ήδη επηρεάσει βαθύτατα τις ισορροπίες. Δηλαδή, κοίταξε στον αέρα τη συμφωνία του Αβραάμ. Μπορεί οι αραβικές κυβερνήσεις να μην θέλουν να ταυτιστούν με τη Χαμάς, αλλά υπάρχουν και οι κοινοί γνώμοι των χωρών, οι οποίοι δεν είναι με τη Χαμάς, αλλά θεωρεί ότι την προσβάλλει αυτό που συμβαίνει. Είναι δηλαδή για λόγους αλληλεγγύης στο πλευρό, ας πούμε, των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας. Γι' αυτό ασκεί μια πίεση στις κυβερνήσεις, ακόμα και σε καθεστώτα που έχουν χαρακτήρα, είναι αυταρχικά και δεν υπάρχει δημοκρατία. Άρα ασκεί ήδη μια επιρροή σημαντική και βεβαίως βαθαίνει το διαχωρισμό που είναι στον πόλεμο της Ουκρανίας ανάμεσα στη λεγόμενη Δύση και στον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο, δηλαδή σε χώρες άλλες που είναι ανήκουν στους λεγόμενους αδέσμευτες, παλιά τη λέγαμε έτσι, ή σε χώρες όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα, η Ινδία κλπ. Εδώ λοιπόν βαθαίνει αυτή η διαχωριστική γραμμή. Το Ισραήλ με αυτό που κάνει δεν χάνει απλώς φίλους παγκοσμίως. Ουσιαστικά ροκανίζει και την βάση στήριξης του στη Δύση, σε επίπεδο κοινωνιών. Βλέπουμε, δεν είναι μόνο οι μουσουλμάνοι στις δυτικές χώρες που διαμαρτύρονται, είναι και πάρα πολλοί χριστιανοί, δηλαδή Ιταλοί, Γάλλοι, Βρετανοί, Αμερικάνοι κλπ. Γιατί αυτός ο βάρβαρος χαρακτήρας επίθεση, μαγικός, δεν μπορεί να αφήσει για πολύ ασυγκίνητους όσους τέλος πάντων θεωρούν τον εαυτό τους και ανθρωπιστή και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει ένα πραγματικό ερώτημα, δηλαδή τι να κάνει το Ισραήλ. Να μένε αδιάφορο απέναντι σε αυτό που συνέβη με την επίθεση της Χαμάς.
να περιοριζόταν σε ορισμένους βομβαρδισμούς και αυτό ήταν όλο. Τι να κάνει, πώς να ξετρυπώσει τη Χαμάς. Εγώ θέλω να πω το εξής και να τελειώσω. Αυτή τη στιγμή, όλες αυτές τις μέρες, είναι ένας μήνας. Αλλά και στις μέρες που έχει αρχίσει η Ισραηλινή επέμβαση, έχουμε πληροφορίες μόνο από την πλευρά του Ισραήλ. Που λένε σκοτώσαν τον τάδε διοικητή, κάναμε εκείνο, βρισκόμαστε στη Γάζα, την κόψαμε στη μέση κλπ. Κλπ, κλπ. Το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι η Χαμάς δεν συγκρούεται με όρους τακτικού στρατού, όπως είχε συμβεί στους πολέμους του Γιομ Κιπούρ των 6 ημερών κλπ. Που είχαν κερδίσει οι Ισραηλοί. Οι Ισραηλοί το 2006 είχαν εισβάλει στο Νότιο Λίβανο και πίστευαν ότι η Χεζμπολά, οι μαχητές της Χεζμπολά, θα το βάλουν στα πόδια. Αντί να συμβεί αυτό, είχαν οχυρωθεί σε θέσεις που είχαν προετοιμάσει, με αποτέλεσμα να αποτύχει πλήρως εκείνη η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού και μάλιστα να συγκροτηθεί και η Εξεταστική Επιτροπή για να μελετήσει τους λόγους της αποτυχίας, στρατιωτικής αποτυχίας. Ένα είδος ύφεση. Από τότε οι Ισραηλοί σέβονται τη Χεζμπολά. Τώρα υποτίμησαν τη Χαμάς. Θεωρούσαν ότι δεν είναι σε θέση να κάνει αυτό που έκανε. Γι' αυτό και εφηνιδιάστηκε πλήρως. Αλλά πλανήθηκε από τη Χαμάς και εφηνιδιάστηκε. Η Χαμάς έχει οργανώσει, όπως ξέρουμε, ένα δίκτυο σειράγγων και έχει οργανώσει την επίθεσή της μέσα από αυτό το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση εξουδετέρωσης, αν μη τι άλλο, ακόμα και αν πετύχει, θα κοστίσει πολύ αίμα και στους Ισραηλινούς. Και το Ισραήλ είναι μια χώρα που δεν σηκώνει πολύ μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κουλτούρα του και με το μικρό μέγεθος του, το διεθνισμιακό σε σύγκριση με τους Άραβες γειτόνες. Αυτό έχει σημασία και για την εξέλιξη της επιχείρησης. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Ισραηλινός στρατός είναι από τους ικανότερους που υπάρχουν. Και έτοιμο πόλεμος και. Απ' την άλλη όμως, όποιος είναι απέναντί του υποχρεώνεται να γίνει καλός για να την αντιμετωπίσει. Και αυτό συνέβη με τη Χεζμπολά και φαίνεται ότι αυτό συνέβη και με τη Χαμάς τώρα. Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα να εξοργανώσει ένα δίκτυο σειράγγων μήκους 500-600 χιλιομέτρων. Μην ξεχνάτε ότι η Γάζα είναι μικρότερη από την Ιάνους. Σωστό. Έτσι. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, άρα μας λες έχουμε δρόμο έτσι κι αλλιώς μπροστά μας και όχι ευχάριστο δρόμο. Αλήθεια είναι αυτό, έτσι αλλιώς. Η Ελλάδα παρόλα αυτά μπορεί και να βγει κερδισμένη από αυτό. Ξέρετε, η πολιτική, η εθνής πολιτική ειδικότερα, είναι πολύ κοινικό πράγμα. Κάποια άλλη σε κάποια άλλη εκπομπή θα συζητήσουμε πώς μπορεί η Ελλάδα να βγει κερδισμένη από αυτό. Δεκτό. Καλημέρα Σταύρο Λιγερές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.